Λοιπόν, το Μάιο άνοιξα τον λογαριασμό για την προεκλογική μου εκστρατεία, κύριε Παυλίδη. Προηγουμένως είχα συνάντηση με τον Γενικό Ελεκτή και τους συνεργάτες του. Και σας καλώ να αποταθείτε στο Γενικό Ελεκτή, ο οποίος μου εξήγησε συγκεκριμένα τι δικαιούμαι μέσα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Εγώ δεν πήρα κρατική χορηγία. Ούτε πήρα μέσα από την κρατική χορηγία λεφτά του Κύπριου φορολογούμενου. Δεν πήρα λεφτά από άτομα που απέκτησαν την κυπριακή υπηκότητα μέσα στο πρόγραμμα των επενδύσεων. Εγώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτάθηκα στον κυπριακό λαό δημόσια και θα δείτε, όπως προνοεί ο νόμος, αμέσως μετά τις εκλογές που θα δημοσιοποιηθούν όλα τα ονόματα. Γιατί μετά τις εκλογές? Γιατί αυτό λέει ο νόμος, κύριε Παυλίδη. Και εγώ δεν θα κάνω λαϊκισμό. Αλλά να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία έχω ακούσει. Θα μιλήσει, θα μιλήσει. Σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ξέρετε, εδώ και καιρό, γιατί πρέπει να τα λέμε, είμαστε 24 ώρα πριν τις εκλογές. Μου λένε ότι είμαι εξαρτώμενος από τους Ρώσους, εξαρτώμενος από τους Ισραηλινούς, τους Γερμανούς, τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τα κόμματα. Τι δεν έχω ακούσει σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Αλλά κύριε Παυλίδη, το ερώτημα το δικό μου προς όλους και σε εσάς και αυτούς που μας παρακολουθούν και εμείς, εάν και εφόσον μας τιμήσει ο Κυπριακός λαός με την ψήφο του, θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Σύμφωνα με τη λογική σας, κάποιος για να είναι υποψήφιος θα πρέπει να είναι είτε εκατομμυριούχος, είτε να παίρνει λεφτά από κόμματα. Όλους τους άλλους τους αποκλείουμε. Μάλιστα. Αυτό όχι, δεν είναι δημοκρατία, κύριε Παύλου. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Γεννιοφίτου. Άλλο το γράμμα του νόμου, άλλο η πολιτική ηθική, κύριε Καρεκλά. Και ακούσαμε απόψε και κάτι πρωτάκουστο. Αυτοί που επικαλούνται τη διαφάνεια, απεκάλεσαν τη διαφάνεια λαϊκισμό. Και επειδή εννοούμε τη διαφάνεια, βάλαμε κανόνες. Ανεξάρτητα του νόμου. Γιατί ο νόμος επιτρέπει να πάρει ακόμα και από ένα πρόσωπο 1 εκατομμύριο. Δεν είναι σωστό. Εμείς καθορίσαμε κάποιους κανόνες. 50% από την κρατική χορηγία που δόθηκε στο κόμμα μου, 500.000 και 500.000 από εισφορές. Αλλά απορρίψαμε οποιαδήποτε εισφορά πάνω από 50.000. Και με πλήρη διαφάνεια, και δεν θα κρυφτώ πίσω από τις τυπολατρίες και τους νόμους, έχω εδώ μέχρι και το τελευταίο σεντ και το παραδίδω σε εσάς και τους συνεργάτες σας και όλες τις πηγές της χρηματοδότησης μέχρι και το τελευταίο σεντ. Διαφάνεια. Και όχι να κρυβόμαστε πίσω από τους τύπους του νόμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δευτερολογία του κυρίου Μαυρογιάννη. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι μια κουβέντα που λέω πάντα. Ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι αναγκαστικά ηθικό. Και ό,τι είναι νόμιμο φανές δεν είναι αναγκαστικά το ζητούμενο και το δέον στην πολιτική ζωή του τόπου. Νομίζω πρέπει να σχολιάσει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Φυσικά θα σχολιάσω, γιατί σύμφωνα με την λογική των υποψηφίων μου, σύμφωνα με τη λογική, δεν θα μπορούσα να ήμουν υποψήφιος. Γιατί όχι, και οι δύο είναι εξαρτώμενοι από την κρατική χορηγία. Μα κύριε Καρεκλά, ποιος έκανε την νομοθεσία? Δεν ήμουν εγώ. Είναι καλά, το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός που έχουν κάνει την νομοθεσία. Γιατί δεν άλλαξαν την νομοθεσία? Δεν έχω απολύτως τίποτε να κρύψω. Τα χέρια μου είναι καθαρά. Δεν πήρα λεφτά κρατικής χορηγίας. Δεν πήρα λεφτά από τον Κύπριο φορολογούμενο. Και χαίρομαι που με στηρίζει η κυπριακή κοινωνία και όλα θα δημοσιοποιηθούν ως οι σχετικές καθοδηγητικές οδηγίες από τον ίδιο τον Γενικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που πήρετε από την αυτό που έχει δημοσιοποιηθεί. Φυσικά. Επιτρέψετε να πω μία λέξη. Αυτό που έχει δημοσιοποιηθεί. Μία λέξη μόνο στο Επειδή τώρα πήραμε κι εμείς αυτά που έδωσε ο κύριος Νεοφύτου. Και βλέπουμε εταιρείες, πλειοκτήτες, με όλα. Εργοληπτικές εταιρείες με συγκεκριμένους αριθμούς. Και διερωτάται κανείς γιατί είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Πριν από τις εκλογές. Καθόλου δύσκολο. Αλλά ακολουθούμε τον νόμο. Για μένα αυτό που γίνεται, που ανοίγουν αυτή τη συζήτηση τώρα, τι προσπαθούν, ποιο μήνυμα. Ξέρετε, σας είπα προηγουμένως. Κάναμε μια προεκλογική και είδα κύριε Κασκάνη, και το γνωρίζετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, ότι σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία τι μου έχουν καταλογίσει για την οικονομική μου στήριξη. Μέχρι να βγει αυτό το δημοσίευμα,
Και εκπλήσουμε και για κάτι άλλο. Κύριε, δεν το άκουσα ούτε. Κύριε Παυλίδη, μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ούτε το άκουσα από εσάς, αλλά ούτε το άκουσα και από τους ανθυποψηφίους μου. Κανείς δεν μίλησε για το τραπεζικό απόρριτο. Κανείς δεν μίλησε για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει, το σημειώνω, ότι δεν αναφέρονται σε αυτό. Έχει μεγάλη σχέση. Γιατί, κύριε Μαυρογιάννη, γιατί οι δικοί σας λογαριασμοί δεν έχουν κάποιοι επιχειρήσει να τους δημοσιοποιήσουν πριν εσείς τους δημοσιοποιήσετε. Υπάρχει τραπεζικό απόρριτο και το γνωρίζετε. Ναι, ναι, λοιπόν, τι έγινε, καθαρές κουβέντες. Τι αναφέρεστε, κύριε. Αναφέρεστε στη υπάρχει διαρροή της κατάθεσης που έγινε στο λογαριασμό. Έχετε προς τον κύριο Χριστιανίδη στην Ελληνική Τράπεζα. Πριν εσείς δημοσιοποιήσετε τους λογαριασμούς σας, να παρουσιάζετε αυτό το θέμα για εσάς. Εγώ έχω ακούσει πολύ χειρότερα. Εγώ άκουσα ότι μάλιστα γράφτηκε σε εφημερίδες ότι δήθεν ο εξάδερφος μου έδωσε 7 εκατομμύρια στο ΑΚΕΛ για να διαλέξει εμένα. Ότι έδωσε 3 εκατομμύρια γι' αυτό. Έχω ακούσει λοιπόν, πράγματα και θαύματα. Για να ολοκληρώσω την. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι πάμε πλέον σε κουβέντα άλλη διάσταση. Θα μεταστρέψουμε το debate. Ευχαριστώ πάρα σε κουβέντες. Εδώ διαφάνεια. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ακούσετε κανένα, κυρία Κοτσαμάνη, κύριε Κασκάνη, κύριε Παυλίδη, να λέει ότι μόνο ένας πλούσιος μπορεί να είναι υποψήφιος. Ζητήσατε, όχι εμείς, εσείς, ζητήσατε διαφάνεια. Η διαφάνεια τη σχέση αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Είναι αρχή, είναι αξίωμα και την επικαλούμαστε.